Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι σε αυτήν εδώ την πόλη που δεν αφήνουν στιγμή να πάει χαμένη. Με ένα κλικ πάνε εκεί, την εχμαλωτίζουν και μένει για πάντα ζωντανή στα μάτια και την καρδιά μας. Τέσσερις τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν ενώσαν το φακό τους και κάνουν μία έκθεση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Τηλιανός. Και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον καλό συνάδελφο Λάζαρο Θεοδωρακίδη, ο οποίος θα μου πει περισσότερα. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του Libero FM. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα πρωί-πρωί μαζί μας. Εμείς δημοσιογράφοι ξυπνάμε νωρίς, νομίζω. Βγες έξω μαζί της, βγήκαμε έξω. Έτσι. Αλλά ξυπνάμε νωρίς γενικότερα. 80 φωτογραφίες, δηλαδή περίπου 20 ο καθένας. 84 για την ακρίβεια. 80 έχρωμες και 4 ασπρόμαυρες. 21 φωτογραφίες από τον καθένα μας. Από τους άλλους 3 φωτογράφους συναδέλφους, φωτογράφους εισαγωγικά, δημοσιογράφοι είμαστε πρωτίστως. Του Μπάμπη του Γιαννακίδη, του Χρήστου του Καριανόπουλου και του Γιάννη του Κεσόπουλου. Τι ακριβώς σας όθησε να κάνετε αυτή την έκθεση? Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η έκθεση φωτογραφίας στην Γκαλερί Χαλκός, Ιουστινιανού 21. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Αυτό, Κατερίνα, το συζητούσαμε περίπου 1,5 χρόνο πριν για να φτιάξουμε μια τέτοια έκθεση. Φυσικά η πανδημία τα ανέτρεψε όλα, όχι μόνο στην έκθεση μας, τα ανέτρεψε όλα. Φέτος, το 21 δηλαδή, πάντων πέρσι, ξεκινήσαμε πάλι να το συζητάμε, να φτιάξουμε, να οργανώσουμε μια τέτοια έκθεση. Τι μας όθησε? Μας όθησε πρωτίστως η αγάπη που έχουμε για τη φωτογραφία, παράλληλα από ό,τι κάνει ο καθένας μας. Ξέραμε πολύ καλά ο ένας για τον άλλον πως φωτογραφίζουμε πολλές στιγμές της Θεσσαλονίκης και είπαμε κάποια στιγμή να ξεχωρίσουμε κάποια τέτοια καρέ από την πόλη, από τη ζωή της Θεσσαλονίκης, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια έκθεση. Ευχαριστώ και από εδώ την Γκαλερί Χαλκός που φιλοξενεί την έκθεσή μας. Και όπως είπες και νωρίτερα, ναι, κάνουμε αυτή την έκθεση για καλό σκοπό. Καλό σκοπό τι έχει να κάνει, εφόσον πωληθούν τα έργα που θα γίνει όλο αυτό ηλεκτρονικά, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να δοθούν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Στυλιανό. Αυτά τα έργα, να πούμε ότι είναι σε κορνίζες, είναι έτοιμα. Ναι. Κάποια είναι και σε αρκετά μεγάλη διάσταση, μου λένε οι πληροφορίες μου. Καλά λένε οι πληροφορίες σου. Αυτές είναι 4 φωτογραφίες που είναι μεγάλες και είναι οι ασπρόμαυρες. Αυτές ξεχωρίσαμε να τις κάνουμε μεγάλες. Κατάλαβα. Και δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε στην γκαλερί για να πάρουμε τις φωτογραφίες, διαδικτυακά θα τις αγοράσουμε? Όχι, όχι. Ίσως η παρανομή να έρθει και εδώ. Θα πάτε στην γκαλερί, θα τη δείτε πρώτα τη φωτογραφία. Στη συνέχεια θα ζητήσετε αυτή να την πάρετε, αλλά ηλεκτρονικά θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων ώστε να αποδοθούν στο Ίδρυμα. Α, κατάλαβα. Θα κολλήσουμε το αυτοκολλητάκι που κάνουμε στις γκαλερί. Αυτό. Θα μαρκάρετε δηλαδή το έργο που σας. Κάθε φωτογραφία όμως συνοδεύεται και από κάτι ακόμα. Κάποιοι γράψαν για αυτά. Πολύ καλά που το αναφέρεις αυτό. Είναι, γιατί η έκθεση δεν είναι μόνο δική μας, οι 4 που έχουμε βάλει τις φωτογραφίες. Υπάρχουν άλλα 84 μικρά κείμενα, το πλαφόν ήταν 50 λέξεις, που ζητήσαμε από πρόσωπα της δημόσιας ζωής, της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, της Αθήνας, της Καστοριάς, της Δράμας, να γράψουν ένα μικρό κείμενο για την κάθε φωτογραφία, ελεύθερα, όπως οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν την κάθε φωτογραφία, χωρίς να δώσουμε καμία κατεύθυνση. Και τους ευχαριστώ και για άλλη μια φορά και από εδώ, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που συμμετέχουν στην έκθεση και συνοδεύουν όλες τις φωτογραφίες τέτοια μικρά κείμενα. Άρα δηλαδή μιλάμε για 84 φωτογραφίες και περίπου στις 4.000 λέξεις, καταλαβαίνουμε όλοι πάλι γιατί δημοσιογραφικά τι σημαίνει αυτό, να περιηγηθεί σε μια τέτοια έκθεση και να διαβάσει τα κείμενα. Λάζαρε, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Εύχομαι το άλλο Σάββατο τέτοια ώρα να έχετε ξεπουλήσει όλες τις φωτογραφίες, οι οποίες θα πάνε για καλό σκοπό τα έσοδα, πάνε για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Τηλιανός. Είναι μια πολύ. Κατερίνα, μου επιτρέπεις μόνο να μην λησμονήσω να αναφέρω κάτι? Βεβαίως. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα. Βέβαια. Να πω καταρχήν πως η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσης Συντακτών, της Ένωσής μας δηλαδή. Επίσης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και επίσης να αναφέρω πως υπάρχει ένας σύντομος κατάλογος, ένας πολύ μικρός κατάλογος που υπάρχει στην Γκαλερί Χαλκός, όπου έχουμε εκτενή αναφορά, γιατί εκεί την αφιερώνουμε και την έκθεση μεταξύ άλλων, τον αξέχαστο φωτορεπόρτερ, γιατί εμείς δεν είμαστε φωτορεπόρτερ, τον αξέχαστο φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο είχαμε τη χαρά, την τιμή να συνεργαστούμε για πολλά χρόνια όλοι μας, τον Γιάννη τον Κυριακίδη, με κείμενα του Κώστα του Μπλιάτκα. Και αυτό νομίζω έχει μια εξαιρετική σημασία για να αποδώσουμε
μια τιμή σε ένα μεγάλο φωτορεπόρτερ που άνοιξε δρόμους εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το θέμα. Μπράβο σας, παιδιά. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και θα τα πούμε σύντομα και από κοντά. Καλή σου μέρα, Λάζαρε. Με τα χαράς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.